Bandit phone. Ναι. Ο Τάσος. Ο Τάσος. Έλα Τάσο, θα τρελαθώ. Πόσο καιρό. Ποιος είναι. Λέγομαι Ιωακίμ. Ναι. Τόσο καιρό ψάχνω να βρω έτσι την ευκαιρία. Τώρα θα σου πω βέβαια, αλλά εσύ θα εκνευριστείς μαζί μου. Για θέλω... πες. Το αυτοκίνητό σου. Ναι. Το χτύπημα. Ναι. Τι βρε Τάσο, δεν βρήκες ένα χαρτί εκεί πάνω. Χαρτί όχι, δεν βρήκα. Τάσο, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δημιούργησα όλο αυτό για το χαρτί και δεν βρήκες χαρτί. Όχι. Πες, γιατί έχω αρχίσει ήδη να τσατίζομαι, μόνο και μόνο με το χτύπημα του αυτοκίνητου. Εγώ όταν το χτύπησα το αυτοκίνητο, σου άφησα χαρτί πάνω. Δεν το βρήκα ρε φίλε, λες να μη σε έπαιρνα τηλέφωνο. Άφησα δεν το τηλέφωνό μου και σου είπα σε παρακαλώ πάρε με και θα τα λύσουμε όλα. Δεν βρήκες χαρτί δεν πάνω, λέ, γιατί ανησυχώ τώρα. Πού το ξέρεις. Σε βλέπω πάρα πολύ καιρό στην εταιρεία που δουλεύεις. Έχω ψωνίσει και από εκεί κάποια ανταλλακτικά και δεν μου δίνει κανένα το τηλέφωνό σου. Ο μόνος τρόπος για να το βρω ήταν να σε χτυπήσω και να σου δώσω το δικό μου. Δεν μου λες είσαι. Για... Τα γρήγορα, δεν θέλω κάτι άλλο να μου πείτε για το αυτοκίνητο. Όχι, γιατί μιλάς έτσι. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να σε γνωρίσω από κοντά. Τι θες από μένα, να με γνωρίσεις δηλαδή για ποιο λόγο, έλα. Πες ότι σε πρόσβαλα, ωραία. Να συγχωρείς. Τι θες από μένα. Έρχομαι πολύ συχνά στην εταιρεία που δουλεύεις. Ωραία, και, ναι, και μου αρέσεις, ρε παιδί μου, και επειδή σε έβλεπα. Αυτό πες είμαι π. Μου αρέσουν οι π. Είμαι σε τράκα. Γιατί μιλάς έτσι, ομοφιλόφιλοι λεγόμαστε πρώτον. Αυτό, ομοφιλόφιλοι. Πρώτον και δεύτερον, είχα την εντύπωση από το λίγο που σε είδα στο μαγαζί ότι είμαστε του ίδιου στρατοπέδου. Συγγνώμη. Δεν κάνω λάθος. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω βράδυ. Κάτι. Πιστεύεις ότι αν κλείσει το τηλέφωνο θα γλιτώσει από μένα. Ξέρω και που μένεις και τι κάνεις και τα πάντα για σένα πλέον. Μπορώ να στηθώ στα εκεί που μένεις έξω από το σπίτι σου και να τραγουδάω. Δεν μου αρέσει το κρέας. Τα μου αρέσουν. Τι δεν καταλαβαίνεις. Συγγνώμη, αλλά δεν φαίνεται από αυτό που είδα. Εντάξει, συγγνώμη. Πολλά καταλαβαίνεις. Πραγματικά. Κλείσε, δηλαδή πραγματικά. Και είχα την εντύπωση από τον τρόπο που μου έφερε τα ανταλλακτικά εκείνη η μέρα ότι. Την κουνιά στην τζιμούχα! Ποιος είσαι, για πες. Ιωακίμ Ιωσιφίδης λέγομαι. Άνθρωπος με ονοματεπώνυμο. Εσύ ποιος είσαι. Ένας απλός Τάσος. Το φτερό σου ήταν μόνο η αρχή. Εγώ δεν ήθελα να σου χτυπήσω το φτερό. Εγώ ήθελα να χτυπήσω τον ποπό του αυτοκινήτου για να έχει και. Ξέρεις, να έχει υπονοούμενο. Να σε δω μόνο όταν θα σε βρω έξω από το σπίτι μου για να σε γκρίσει και σένα. Άρα θέλεις να με γνωρίσεις. Το βλέπω. Δεν άρα έπεσα μέσα. Μια μπουνιά με στα μάτια θέλω να σε κάτσω. Δεν αγοράκι μου γλυκό. Σιγουρευτώ ότι θα πας και εσύ ζημιά. Αποδέξου το. Πήρες για να με πεις. Ότι είμαι π. Όχι, ήμουν σίγουρος. Και ήθελα να γνωριστούμε. Λίθα, γιατί θα σε αρχίσω τις π. Τώρα και με. Αχ, μην μιλάς έτσι, δηλαδή. με φτιάχνεις. Τώρα με φτιάχνεις, με τρελαίνεις τώρα. Πραγματικά θέλω εκεί να έρθω και να περάσουμε τέλεια. Πάμε, ξεκινάω. Σου, ξεκινάω. Τάσο, ναι. Τάσο. Έλα, βγήκε ο άντρας μέσα μου. Ένα γερό χέρι ξύλου όμως θα δώσει στην Ειρήνη, τη Μαρία, την Αντωνία. Είσαι από ποιο σταθμό, από τον Χρήστο και τον Τάσο. Είσαι στο Next 96,1 αγόρι μου. Και έτσι μεγάλη άντρας. Ελίκια δεν έχει θέμα. Έλα, ακούστηκα μπίπ. Είναι τώρα που δεν ακούγονται να πας να. Εντάξει, τώρα ακούστηκα.